Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά από τότε που άρχισε αυτή τη σειρά δεν έχουμε δει ούτε ένα σωστό προϊόν και ούτε ένα σωστό λανσάρισμα, οκ. Okay. Πραγματικά ελπίζω να μην έχω γκαντεμιάσει όλη τη βιομηχανία, γιατί αλλιώς την κάτσαμε. Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο. Δεν πάει πολύ καιρό από την τελευταία φορά που το μπλε τσίρκο έκανε περιοδία στην χώρα μας με τους 14 nanometer plus 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 plus. Με επιφύλαξη ότι μπορεί να έχω ξεχάσει μερικά plus επεξεργαστές. Από τότε που το κόκκινο τσίρκο έκανε περιοδία με το γράμμα TAF, το οποίο κόστιζε 50 με 100 ευρώ ανάλογα ποιον Ryzen XT κοιτάς. Οπότε είναι πολύ λογικό τώρα να βλέπουμε και το πράσινο τσίρκο να θέλει να κάνει και αυτό την περιοδία του. Τουλάχιστον έτσι λένε τα φυλάδια που μας έχουν μοιράσει, γιατί το πράσινο τσίρκο μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Όπως όλοι καταλάβατε, το σημερινό βίντεο αφορά την σειρά RTX 3000 ή αλλιώς Ampere της Nvidia, η οποία κυκλοφόρησε προσφάτως, τουλάχιστον στα χαρτιά. Πιστεύω πως όλοι γνωρίζετε πως υπάρχουν αρνητές του κορονοϊού. Ξέρετε, αυτοί οι ψεκασμένοι που σου λένε ότι δεν φοράω μάσκα, ας πούμε, γιατί ο κορονοϊός δεν υπάρχει και δεν ξέρω κανέναν που να έχει κορονοϊό, ας πούμε, οπότε προφανώς ο κορονοϊός είναι ένα ψέμα. Μπορώ να πω ότι τους καταλαβαίνω. Ωραία, τους καταλαβαίνω απόλυτα. Πραγματικά το πιστεύω. Οι Ampere κάρτες γραφικών είναι ένα ψέμα. Οι reviewers πληρώθηκαν κάτι χιλιάρικα ή ακόμα και εκατομμύρια για να μας διαφημίσουν κάρτες που δεν υπάρχουν, για να τους πιστέψετε εσείς τα καλά προβατάκια και να πάτε να προπαραγγείλετε Ampere κάρτες γραφικών έτσι ώστε να πλουτίζει ο Jensen. Γιατί πώς καλά μου προβατάκια γίνεται να υπάρχουν αυτές οι κάρτες γραφικών που μας λένε, ενώ δεν ξέρω κανέναν που να έχει Ampere κάρτα γραφικών, όπως και επίσης κανένα κατάστημα που να φέρνει Ampere κάρτα γραφικών. Οι κάρτες αυτές έχουν βγει εδώ και μισό μήνα. Δεν θα πρέπει να δούμε μερικές μέχρι στιγμής? Για πείτε μου. Πέρα από την πλάκα τώρα, στο σοβαρό, δεν ξέρω αν η κατάσταση του stock της Nvidia είναι για γέλια ή για κλάματα. Και ναι, αυτό ξέρω ότι το έχω πει και για άλλα προϊόντα. Το να κάνεις ένα τόσο τεράστιο marketing campaign, να έχεις πορώσει τους πάντες, ας πούμε, με τις νέες τρομερές κάρτες γραφικών που πας να κυκλοφορήσεις και μετά το stock σου να μην αριθμεί παραπάνω από μερικά εκατοντάδες κομμάτια που ίσα φτάνουν για να πάρουν οι reviewers, τι να πω, πραγματικά είναι για να τρώτε μούτζες μέχρι του χρόνου εκεί στην Nvidia. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ένα προϊόν χωρίς να έχεις stock αυτού του προϊόντος. Μιας που αναφέραμε το marketing όμως, ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά το θέμα. Για αρχή έχουμε την 380, η οποία υπόσχονταν επιδόσεις έως και 2 φορές υψηλότερες από αυτές τις 280 ή αλλιώς 270 Super. Σύμφωνα με τα reviews τώρα, κατά μέσο όρο η 380 σε 4K είναι όντως 70% πιο γρήγορη από την 280. Σε χαμηλότερες αναλύσεις όμως, αυτό το ποσοστό μειώνεται και σε 1080p θα έλεγα δραματικά. Ο λόγος που μειώνεται, ή μάλλον οι λόγοι, είναι το CPU bottleneck εν μέρη, όπως και το γεγονός ότι η κάρτα έχει τόσους πολλούς πυρήνες που πρακτικά δεν προλαβαίνει να τους ταΐσει όλους εγκαίρως. Συνεπώς καταλαβαίνετε πως αυτοί που πήραν τις τσουγκράνες και τους δαυλούς όταν είδαν τις επιδόσεις της 380 δεν ήταν λίγοι, όμως προσωπικά το θεωρώ αυτό λίγο υπερβολικό. Η Nvidia είπε ότι η 380 θα είναι έως και 2 φορές καλύτερη και πήραμε ένα 70% on average καλύτερη, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό ποσοστό. Τώρα βέβαια θα έρθει κάποιος και θα πει ναι, αλλά αυτό το ποσοστό είναι μόνο σε 4K και απαντάω ότι αν πάρεις 380 για να παίζεις σε 1080p είσαι τουλάχιστον ηλίθιος. Και πριν μου πεταχτείτε όλοι εσείς οι pro gamers που ξαφνικά ο καθένας παίρνει 360Hz οθόνη λες και τη χρειάζεστε, ναι παιδιά, μία 270 Super για παράδειγμα μπορεί να σας βγάλει άνετα τα frames που χρειάζεστε για να καλύψετε τα Hz μία 360Hz οθόνης, οπότε την 380 δεν την χρειάζεστε. Γεμίσαμε competitive gamers και ο καθένας τώρα θέλει μια 380 για να παίζει σε 1080p, καταλάβατε? Τέλος πάντων, η 380 παρέδωσε αυτό που υποσχότανε, τουλάχιστον στα γενικά πλαίσια. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο μαύρο πρόβατο, το οποίο ονομάζεται RTX 390. Η συγκεκριμένη κάρτα χαρακτηρίζεται και ως BFGPU από την Nvidia, αλλά προσωπικά προτιμώ να αναφέρομαι σε αυτήν ως η κάρτα για την οποία η Nvidia χάλασε κάτι εκατομμύρια σε marketing για να μας κάνει να εμπεδώσουμε ότι σηκώνει 8K, ενώ στην πραγματικότητα είναι 10% καλύτερη από την 380 και κοστίζει κάτι παραπάνω από τα δίπλα λεφτά. Αυτό ακριβώς.
Μη με παρεξηγήσετε, η RTX 390 είναι μια τρομερή κάρτα για κάποιον που δεν κάνει gaming, αλλά απευθύνεται σε gamers. Επίσης, πάλι μη με παρεξηγήσετε, οι Ampere έδωσαν τρομερές επιδόσεις, αλλά με τι κόστος. Θυμάστε εκείνο εκεί το meme πίσω στο 2010, το οποίο λεγότανε GTX 480 και η Nvidia προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι κάρτα γραφικών και όχι ψησταριά, ενώ παράλληλα αυτό το πράγμα είχε και μια γκριλιέρα πάνω του. Ο λόγος που η Fermi γενιά της Nvidia πλέον είναι γνωστή ως Thermi. Ναι λοιπόν, αυτή η κάρτα που με τις καταναλώσεις της έλειωνε το PC σου και η AMD μάλιστα είχε φτιάξει ένα πολύ χιουμοριστικό σποτάκι για αυτήν, έκαιγε μόνο 250W. Οι Ampere από την άλλη, αυτές που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής προφανώς, έχουν καταναλώσεις στα 320 και 350W. Και ερωτώ με, ίντερνετ, πού είναι τα memes? Αν κάποιος τώρα πει για την AMD, η AMD είναι meme από μόνη της εδώ και 8 χρόνια με τις καταναλώσεις που έχει. Τώρα βέβαια είναι στη φάση που το φέρουν στα ίσια του το θέμα, οπότε θα δούμε τι θα κάνει και αυτή. Την απάντηση λοιπόν στην παραπάνω ερώτηση την ξέρω ήδη. Οι Ampere καίνε πολλά Watt, αλλά δεν ανεβάζουν θερμοκρασίες. Ανάλογα βέβαια ποιον αισθητήρα κοιτάς τώρα, για να μην πούμε και ψέματα. Ας πάρουμε για παράδειγμα την RTX 390, η οποία ας πούμε κρατά τον πυρήνα στους 66 βαθμούς Κελσίου υποφορτίο, το οποίο είναι μια τρομερή θερμοκρασία. Βέβαια να μην πω ψέματα, δεν περίμενα κάτι χειρότερο από μια κάρτα που ζυγίζει περισσότερο από το σπαθί μου και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κεφαλοθράφτης. Αν αφήσουμε όμως την θερμοκρασία του πυρήνα παραδίπλα και πάμε να κοιτάξουμε την θερμοκρασία της VRAM τώρα, η κατάσταση γίνεται λίγο πιο καυτή. Και αυτή η hot κατάσταση λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο, σύμφωνα με τον Igor τουλάχιστον, η Nvidia δεν έβαλε πιο γρήγορη GDDR6X μνήμη. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε και εσείς, αλλά πιστεύω ότι πλέον έχουμε μαζέψει αρκετό υλικό για να δικαιολογήσουμε τουλάχιστον εν μέρη τον τίτλο του βίντεο. Υπάρχει όμως ένα ακόμα πραγματάκι που πρέπει να αναφέρω και κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Εάν είσαι από τους τυχερούς που κατάφερε να σταυρώσει κάπως μία RTX 390 ή μία RTX 380, τότε ίσως να έχεις παρατηρήσει πως η κάρτα σου μάλλον κρασάρει αρκετές φορές. Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω που αναφέραμε λοιπόν, η Nvidia είπε να το κάνει εντελώς launch AMD και το πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Πιστεύω οι περισσότεροι γνωρίζετε το φιάσκο με τους drivers της AMD όσον αφορά τις Navi και το γεγονός ότι για περίπου 6 μήνες ας πούμε δεν είχαμε καν λειτουργικές κάρτες, όλη την ώρα κρασάρανε. Ευτυχώς το έχουμε αφήσει αρκετά πίσω μας αυτό το συμβάν και ok, στην τελική drivers ήτανε, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να περιμένεις, σε κάποια φάση θα φτιαχτούνε, ιδανικά γρήγορα όμως. Η Nvidia είπε ότι εντάξει, okay, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο interactive το πράγμα, γιατί το να κάθεσαι να περιμένεις απλώς δεν έχει και κάποια ουσία. Οπότε λέει, για να φτιάξεις την κάρτα σου χρειάζεσαι ένα κολλητήρι και να ξέρεις μάλιστα πώς να το χρησιμοποιείς. Και ναι, μιλάω για το φιάσκο με τους πυκνωτές που αφορά τις RTX 380 και RTX 390. Θα πω συνοπτικά το θέμα, όποιος θέλει βέβαια μπορεί να ψάξει και μόνος του. Ουσιαστικά οι κατασκευαστές ήταν σε φάση, μωρέ, πώς μπορούμε να κόψουμε ας πούμε από το κόστος παραγωγής. Α, λέει, ας κόψουμε ένα ευρώ από τους πυκνωτές. Και προφανώς αυτό ήταν μια γραμμή που ακολούθησαν όλοι για κάποιο λόγο, γιατί, τι να πω, τα ίδια άτομα έχουν στο management. Το σχέδιο της Nvidia αφήνει ελεύθερο εντελώς, ας πούμε, το τι πυκνωτή θα βάλεις στο πίσω μέρος του πυρήνα της κάρτας γραφικών, οπότε οι κατασκευαστές πήγανε με την πιο κερδοφόρα επιλογή. Το αποτέλεσμα, όταν μπουστάρουνε, οι 5 από τις 10 κάρτες που έχουμε δει στα ράφια κρασάρουνε. Δύο συμβουλές για το management των εταιριών αυτών και το οικονομικό department τους. Πρώτον, να ακούτε τους μηχανικούς σας γιατί κάτι ξέρουν παραπάνω. Δεύτερον, αν θέλετε να βγάλετε λεφτά από ένα προϊόν, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά πριν το κυκλοφορήσετε. Και για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα χειρότερα, εμφανίστηκε ο Dirbauer σε ένα από τα βίντεό του και σε ένα σχόλιο αναφέρει πως οι πυκνωτές ίσως να μην είναι το μόνο θέμα το οποίο προκαλεί κρασαρίσματα, οπότε παίζει να είναι και κάτι άλλο. Ας ελπίσουμε να είναι drivers. Γενικά, αν μπορώ να πω ένα πράγμα για αυτό το release, είναι ότι πήγε πολύ καλά. Τρομερό release. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να πάει λάθος. Το επόμενο στάδιο πραγματικά είναι απλώς να μας έρθουν και να μας πούνε ότι οι 370 λόγω σχεδιαστικού λάθους παίρνουν φωτιά μόνες τους και καίνε όλους στο PC παράλληλα γιατί δεν γίνεται να τις σβήσεις. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά από τότε που άρχισε αυτή τη σειρά δεν έχουμε δει ούτε ένα σωστό προϊόν και ούτε ένα σωστό λανσάρισμα, ok. Πραγματικά ελπίζω να μην έχω γκαντεμιάσει όλη τη βιομηχανία, γιατί αλλιώς την κάτσαμε. Τέλος πάντων, εδώ φτάσαμε και στο τέλος του βίντεο. Αν σας άρεσε αφήστε μας ένα like από κάτω, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα τελευταία μας βίντεο και πιστέψτε με, έρχονται ενδιαφέροντα βίντεο. Και μην ξεχνάτε πως ένα share μας βοηθάει πάρα πολύ στο να συνεχίζουμε ας πούμε αυτό που κάνουμε.
Πέραν αυτού, κάτω στο description υπάρχουν το site μας, τα social media μας, όπως και επίσης ο Discord server μας, στον οποίο κοντεύουμε να φτάσουμε μάλιστα τα 500 μέλη. Από εμένα να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο εβδομάδας και θα τα πούμε στο βίντεο της Κυριακής, όπου μάλλον θα είναι κάτι ιδιαίτερο.